Συμφωνώ. Το ένα είναι ορισμένε αρχαιοπρεπεί. Είναι πολύ ασφαλή όταν κάποιο δεν συμφωνεί σε όλα μαζί. Πάρα πολύ ασφαλή. Σημαίνει ότι τα έχει διαβάσει και έχει άποψη. Το να συμφωνεί σε όλα δεν κάνει να νιώθω καθόλου. Καλά, δεν είναι και δυνατό αυτό. Δεν είναι είναι τελείω αδύνατο να συμφωνεί κανεί σε όλα. Ακριβώ, ακριβώ αυτό, ναι. Ας πούμε σε ορισμένες αρχαιοπρεπείς φράσεις, όπως σελίδα 174 «Δεν έχει Πούτιν κεφαλήν κλείνε», εγώ το λέω έτσι, «Η Ορδονίδη προτιμά τον τύπο, δεν έχει Πούτιν κεφαλήν κλείνει», σωστά λέει ότι η φράση της Καινής Διαθήκης είναι «Πούτιν κεφαλήν κλείνει». Όμως, στην Καινή Διαθήκη δεν λέει «δεν έχει», λέει «ουκ έχει». Και το βασικότερο είναι ότι στα αρχαία η φράση κλεινόταν, δηλαδή λέγανε «αυτός ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει, εγώ ουκ έχω που την κεφαλήν κλείνω». «Εμείς ουκ έχομεν που την κεφαλήν κλείνομεν». Επομένως σήμερα αναρωτιέμαι, θα πούμε, συνιστάει σήμερα, να πούμε ότι οι φτωχοί αγρότες δεν έχουν που την κεφαλήν κλείνουν. Είναι λίγο αμφίβολο αν μπορεί αυτό να επικρατήσει, γιατί δεν είναι χρησιμοποιούμε το κλείνει ως άκλητο. Πρέπει να ακολουθεί πάντα το υποκείμενο, το κλείνει. Εγώ δεν έχω που την κεφαλή κλείνω, με τη λογική ότι θα ακολουθήσουμε το Ευαγγελικό. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πατέρες της Εκκλησίας από τον 4ο αιώνα, ο Χρυσόστομος και οι άλλοι, υιοθέτησαν τον άκλητο τύπο. Που έχει που την κεφαλή κλείνε. Δηλαδή κατασκεύασαν ένα απαρένθατο, διότι προφανώς το γλωσσικό αισθητήριο από τότε άλλαξε. Δηλαδή δεν νομίζω ότι σήμερα είναι ασφαλές να λέμε «δεν έχω που την κεφαλή κλείνω». Θα γελάσει ο κόσμος. Αν είναι να πούμε «δεν έχω που την κεφαλή κλείνει», τότε γιατί να μην πούμε «κλείνε» που πιάνει όλα τα πρόσωπα. Είναι ένα θέμα. Παρόμοια νομίζω ότι η περίπτωση των θηλυκών του βουλευτή και του δικαστή, όπου στο βουλευτή παραπέμπει στο αστυνομικός, αλλά δεν είναι η ίδια περίπτωση εντελώς, γιατί αν μη τι άλλο, επειδή ο επίκοινος τύπος, η βουλευτής ή δικαστής, έχει δύο γενικές, της βουλευτού ή της βουλευτή. Βέβαια, ο Κουμπινιώτης προτείνει της βουλευτού. Ο βουλευτής παραπέμπει στο εσύ παραπέμπει στον αστυνομικό, αλλά δεν είναι η ίδια περίπτωση, γιατί ο αστυνομικός δεν είναι και αμφιλεγόμενη γενική, είναι της αστυνομικού. Ναι, αλλά αρσενικά σε ως υπάρχουν, αρσενικά σε τις είναι ένα θέμα, φιλικά σε τις είναι ένα θέμα αν υπάρχουν. Επίσης, δεν θυμάμαι τη σελίδα, είναι, υπάρχουν δύο εμφυλή τύποι, βουλεύτρια βουλευτίνα, δικάστρια, αλλά όχι δικαστήνα, δηλαδή αυτά θέλουν κατά τη γνώμη μου ξεχωριστό λίμα. Δεν ομαδοποιούνται με την αστυνομικό. Και σε μια επόμενη έκδοση του βιβλίου, καλό θα είναι να προσθεθεί στις λέξεις που η σημασία τους προβληματίζει, ο τιμητής, για τον οποίο πολύ συχνά τώρα τελευταία διαβάζουμε να χρησιμοποιείται σαν να σημαίνει ο οπαδός, ο θρονοστής, αυτό που τιμά, ενώ βέβαια στην πραγματικότητα σημαίνει περίπου το αντίθετο. Ακολουθεί το δρόμο του ευάριθμου τιμητής. Αυτές όμως οι λίγες ενστάσεις που είναι αναπόφευκτες όταν δύο μελετητές ασχολούνται με ένα θέμα τόσο αχανές και που είναι άλλωστε βασικά θέματα συζήτησης, τα συζητάμε δηλαδή, δεν μειώνουν κατά τη γνώμη μου την αξία αυτού του τόσο χρήσιμου βοηθήματος. Εύχομαι λοιπόν το βιβλίο της Ιορδανίδου να διαβαστεί πλατιά, εύχομαι όλο και περισσότεροι χειριστές του λόγου να εστερνιστούν όχι απαραίτητα τις λύσεις που προτείνει οι συγγραφέες για το ένα ή το άλλο δίλημα, αλλά κυρίως τη μέθοδο που ακολουθεί, τη λογική της και την προσέγγιση της, ούτε ενοχοποιεί, ούτε τρομοκρατεί, αλλά διαπιστώνει και διδάσκει. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος παρουσιαστής είναι ο Κωστής Μακρύς, ο οποίος είναι και μαθητής μου, γιατί ήταν συμμετείχε σε σεμινάριο που μίλησε στη διόρθωση του τέχνου, και είναι συγγραφέας, διδασκάλα μου. Και είναι και συγγραφέας βιβλίων παιδικής λογοτεχνίας, τα οποία έχουμε συζητήσει στο σεμινάριο. Με έχει υποστεί από πολλές πλευρές, αλλά εννοείται ότι είναι τιμή μου. Δεν ακούγεται. Λέω, ακούγεται. Ναι. Ωραία. Λέω ότι είναι τιμή μου να είμαι εδώ και μαζί με τους κυρίους και με την κυρία Άννα Ιορδανίδου, η οποία συμβαίνει, είναι και φίλη. Και βρίσκομαι εδώ στον φιλόξενο Ιαννό για την παρουσίαση του βιβλίου «Νεβάθος Ιδενέτης Άννας Ιορδανίδου» της εκδόσης Μετέχνη. Αυτό είναι υποχρεωτικά. Το ότι είμαι εδώ προέκυψε από ένα παιχνίδι της τύχης και παρόλο που μου αρέσει, δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Δασκάλα μου και φίλη μου, Άννα Ιορδανίδου το κανόνισε.
Γιατί, γιατί είμαι λίγη πρόσωπος. Νόμιζα ότι έκανε ένα λογοπαίγνιο για τον χώρο που μας φιλοξενεί. Δεν είναι έτσι όμως. Είμαι διπρόσωπος, λέει, επειδή είμαι και έναν αγώνες πολύ πιο σημαντική από τη Διγενία Κρήτα στα Μαρμαρένια Λόνια και της Μπουμπουλίνας με τις τρικάταρτες και ποτέ τρικατάληκτες φρεγάτες. Και πέρασε ο καιρός. Και πριν από κάποια χρόνια μου την έδωσε και άρχισα να γράφω. Και με το που άρχισα να γράφω, άρχισα πολύ να γουστάρω και το γράψιμο και όλο αυτό το ψαχούλεμα που έχει σχέση με τη γλώσσα και το πώς γράφουμε και πώς μιλάμε. Και το γράψιμο έγινε ανάγκη, έγινε πίεση, έγινε και χαρά. Άρχισα και να διαβάζω στον εαυτό μου αυτά που έγραφα για να τα ακούω και να κρίνω πόσο στέκουν ή δεν στέκουν. Και τότε, ήταν που ήρθε η εκδίκηση του Παπαθέου. Του Παπαθέου. Μυστήριο αυτό ο Παπαθέου. Ο Παπαθέου ήταν ο καρπενισιώτης δάσκαλός μου στην Τετάρτη Δημοτικού που μοίραζε κλωτσιές επί δικαίους και αδίκους. Το είπα λάθος. Επί δικαίου και αδίκου είναι το σωστό μήπως ή και τα δύο. Τέλος πάντων. Ναι, έτσι ήρθε η εκδίκηση του Παπαθέου, ας είναι καλά όπου και αν είναι. Που μπορεί να έλεγε σπηλιά και τα σκυλιά και αλπές τις αλεπούδες, μπορεί να μοίραζε κλωτσιές στους άτακτους, ασχέτως επιδόσεως στα μαθήματα. Εγώ ήμουν καλός μαθητής, αλλά την κλωτσιά μου πήγα την έδωρα. Αλλά είχε φανερή αγάπη για τη γλώσσα μας και ήθελε να μάθουμε να μιλάμε όλα τα παιδιά σωστά ελληνικά, ανεξαρτήτως ντοπιολαλιάς. Και αυτός και πολλοί άλλοι συναδελφοί. Γράφοντας, άρχισα και να αναρωτιέμαι. Το γράφω σωστά? Πώς πρέπει να το πω αυτό? Πώς γράφεται αυτό? Πού μπαίνει το κόμμα? Τι θέλω να διαβάσει και να καταλάβει ο αναγνώστης? Πάσχιζα να γίνω διορθωτής και επιμελητής του από μέσα μου αναδυόμενου γραφιά. Έχοντας ήδη, ως γραφίστας, μια μακρόχρονη εμπειρία σύνταξης πολλών κειμένων για διαφημιστικές και εμπορικές κρίσεις, σαν και αυτά που υπάρχουν και μέσα στο βιβλίο του Ιωάννα Ιορδανίδη. Τότε, όπως συμβαίνει συνήθως όταν αρχίζει να ψάχνει για πληροφορίες και γνώση, άρχισα να ανακαλύπτω δασκάλους και δασκάλες. Πολλές και πολλούς τους ήξερα ήδη. Ήταν οι συγγραφείς που μου άρεσε να διαβάζω. Οι συγγραφείς που αγαπούσα, που αγαπάω. Και εκείνοι που συνεχώς ανακαλύπτω. Ήταν και το θέατρο, το σινεμά, ο δρόμος. Κάποιοι άλλοι βρέθηκαν σχεδόν τυχαία στον δρόμο. Μέσα σε αυτούς και οι φίλοι πλέον Άννα Ιορδανίδου. Με τα σεμινάρια επιμέλειας και διόρθωση λογοτεχνικών κειμένων στο Μετέχνη. Πρέπει να σας πω ότι το σεμινάριο το ακολούθησα αφού εκδόθηκε το πρώτο μήνυμα. Τότε συνειδητοποίησα τις ελλείψεις. Δεν έχω περάσει ποτέ μου το κατόφλι κανενός πανεπιστημίων και δεν είχα κανενός είδους δέος απέναντι σε μια πανεπιστημιακή δασκάλα. Και έτσι μπόρεσα να ανακαλύψω τη δασκάλα και να γίνω πάλι μαθητής. Αλλά με συγκροτημένα ερωτήματα πλέον. Όμως με την Άννα Ιορδανίδου συνέβη αυτό που γίνεται όταν και ο δάσκαλος και ο μαθητής φλέγονται από κοινά μεράκια. Και στην Άννα είδα κάτι περισσότερο από μια δασκάλα. Ή μια καλή, καλά εξοπλισμένη συγκεντρία ενός καλού σεμιναρίου. Μαθημένος από τα μεντορικά συστήματα της παλιάς μου τέχνης, οικαστικά...